Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ξεκινάμε μόλις τώρα και θα είμαστε μαζί ως 11 παρά 5. Εδώ με τον Κυριάκο Μάνεση. Προσπαθούμε και οι δύο και κατά τη διάρκεια του διαλύματος, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, γιατί είμαστε ειλικρινείς πάντα απέναντί σας και στις διαφωνίες μας και στις προσεγγίσεις μας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε σήμερα σε αυτή τη συγκλονιστική τραγωδία, σε αυτό το φοβερό φωνικό. Τρεις άνθρωποι μέσα σε μία ώρα έφυγαν από τη ζωή. Πάντως προφανώς δεν είναι μία ασήμαντη αφορμή, όπως έσπευσαν κάποιοι να γράψουν και να μεταφέρουν στα ρεπορτάζ. Δεν είναι τα πολλά νίκια ή τα λίγα νίκια, το μικρό ή το μεγάλο ποσό. Είναι η ανάγκη που σε κάνει σήμερα να φτάσεις στο σημείο να κινήσεις μία διαδικασία, έστω και υπό τη μορφή προειδοποίησης. Διαδικασία έξωσης, μήπως καταφέρεις και πάρεις κάποια νίκια τα οποία έχεις άμεση ανάγκη για να καλύψεις τις υποχρεώσεις, να σπουδάσεις το παιδί σου και ό,τι άλλο έχεις. Ναι. Και να πληρώσεις βεβαίως και την εφορία και τον έμφυα για τα ακίνητα που διαθέτεις ενώ δεν παίρνεις νίκια. Ναι. Όλη τούτη εδώ ιστορία πάντως έχει συγκλονιστικά χαρακτηριστικά. Μας έλεγες και κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων ότι και εσύ και εγώ ξέρουμε λεπτομέρειες και το. Θα μείνουμε προς το παρόν στα δεδομένα της ιατροδικαστικής έρευνας. Δεν μπαίνουμε στο κίτρινο όμως της υπόθεσης. Και ούτε υπάρχει περίπτωση να δείτε από εμάς την τηλεόραση του Start να βγάζουμε τις φωτογραφίες και των δύο θυμάτων και του δράστη και αυτόχειρα. Για όνομα του Θεού. Τις έχουμε, όμως θα είναι στο αρχείο μας. Ναι, ναι, εννοείται αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες, μπορείτε να σπεύσετε στα μεγάλα αθηναϊκά site. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρουν καλύτερα από εμάς να πουλάνε το κίτρινο, ανθρώπινο πόνο. Το κίτρινο. Μου έλεγες λοιπόν ότι, και πρέπει να σου πω ότι εγώ τα έχω επιβεβαιώσει και από αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν στο χώρο και έκαναν την έρευνα, όλη η εικόνα είναι αποτρόπαια. Δεν υπάρχουν λέξεις να την περιγράψεις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιμάται ότι έγιναν αυτές οι δραστηριότητες. Κοντόκανη καραμπίνα κομμένη και εξεπαφής ταυτόχρονα. Θυμίζω οι πυροβολισμοί. Όσους... Καταλαβαίνεις, μιλάμε για μια κόλαση στην κυριολεξία. Μιλάμε... Αυτό αντίκρισαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο. Οι κοντόκανες καραμπίνες χρησιμοποιήθηκαν από τη Σικελική Μαφία. Μάλλον χρησιμοποιήθηκε το πιστογεμές κοντόκανο όπλο, η λουπάρα, για να είναι σίγουρες και αποτελεσματικές οι δολοφονίες. Το να κόψει λοιπόν την κάνη της καραμπίνας του για να την κάνει πιο καταστρεπτική όσον αφορά τη ζημιά που θα κάνει με τη βολή, ο Θεέ μου, ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και μάλιστα έχει μελετήσει προσεκτικά τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Κοίταξε, αυτό μυαλό είναι... Το τραγικότερο αυτό είναι αρρωστημένο. Στη γερία αυτή διπλή δολοφονία είναι ο γείτονας, ο καλός γείτονας που βρίσκεται τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο και πάει να βοηθήσει γιατί βλέπει ένα λεκτικό καυγά, θα έλεγα. Και τον σκοτώνει, σχεδόν εμψυχρό. Πάμε, τον κυνηγά και τον ξαπλώνει νεκρό. Ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να μιλήσει, να καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί όταν βλέπεις δύο ανθρώπους να λεκτικά να ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες, δεν μπορείς να φανταστείς ότι ξαφνικά ένας από τους δύο θα πάρει την κοντόκανη και θα τον εκτελέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το ρεπορτάζ να μιλήσουμε και με τη Μέρι Τζόρα, η οποία το παρακολουθεί, είναι ακόμα εκεί. Έχει αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Να μοιράσουμε λίγο τις πληροφορίες μας. Ακριβώς. Η ώρα 11.30 και οι πυροβολισμοί που ακούγονται στην περιοχή της Ζασιάς σημαίνουν συναγερμό για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες στην περιοχή. Δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας σπέβδουν στο σημείο. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Βρέθηκα και εγώ τηλεφωνικά, συγκλονίστηκα όπως όλη η τοπική κοινωνία. Είναι κάτι απίστευτο για μας εδώ. Απλά ήθελα να διευκρινίσω λίγο ότι τα θύματα δεν είναι Γάλλοι. Πρόκειται για μια γυναίκα, το ένα θύμα, η οποία διατηρούσε τα νοικιαζόμενα εδώ στην περιοχή. Είναι από την Κέρκυρα.
Ο κύριος το άλλο θύμα, ο κύριος Χρήστος, επίσης δεν είναι Γάλλος, απλά ζει πολλά χρόνια στη Γαλλία, έρχεται τα καλοκαιρία για τις διακοπές του στην περιοχή. Έμενε επίσης στα ίδια νοικιαζόμενα. Και ο δράστης που επίσης έμενε στα νοικιαζόμενα είναι από την Κέρκυρα, όχι την περιοχή μας, αλλά είναι από την Κέρκυρα και ζούσε εδώ και εκείνος. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για να δικαιολογεί όλο αυτό που έγινε, είναι και για μας απίστευτο. Ο δράστης μετά από διαπλητισμό σκοτώνει την 60χρονη γυναίκα με κυνηγετικό όπλο. Στη συνέχεια δολοφονεί και τον άντυχο άνδρα που βρισκόταν εκεί. Οι λεπτομέρειες του εγκλήματος σοκάρουν, καθώς ο 67χρονος δράστης πυροβόλησε την 60χρονη καθηγήτρια σε απόσταση ξεπαφής. Στη συνέχεια δολοφονεί τον δεύτερο θύμα, το 63χρονο άνδρα, σε εξωτερικό χώρο. Ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, όπου και αυτοκτόνησε. Δεν το άκουσα με το φόρτο ορθογωγικό. Μετά, στο τέλος, πετάξα το ορθογωγικό και πήρα γέννη. Ακούσατε πολλούς πυραβολισμούς, πολλοί πυραβολισμοί. Εγώ με το φόρτο ορθογωγικό δεν άκουσα και πολύ. Φαίνεται πως το κίνδυνο της δολοφονίας των δύο ανθρώπων ήταν οικονομικές διαφορές, καθώς ο 67χρονος δράστης νίκες διαμέρισμα στο διόρροφο σπίτι της Κερκυραίας ιδιοκτήτριας, η οποία του έκανε έξωση. Σε αυτό το σημείο έγινε δολοφονία που τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Θήτης και θύμα μέναν πολύ κοντά και φαίνεται πως αυτές οι διαφορές είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο ανθρώπων. Η τοπική κοινωνία και όλη η γειτονιά αυτή τη στιγμή είναι συγκλονισμένη με αυτό το έγκλημα που έγινε στην περιοχή. Ξέραμε, κυκλοφορούσε με ένα σκύλο με το ποδήλατό του στην περιοχή. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο, όποιες και αν διαφορές αν είχαν. Έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που δεν το γνωρίζω. Ξέρουν μόνο εκείνοι. Τι να πω, πραγματικά είναι απίστευτο. Η αστυνομία κατέφθασε σύντομα στην περιοχή και έκλεισε τον δρόμο, με τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να μην μπορούν να πιστέψουν ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έγκλημα στην περιοχή τους. Και την ιδιοκτήτρια, βέβαια, την γνωρίζουμε, είναι στην περιοχή πολλά χρόνια. Δεν προμηνύει τίποτα αυτό, τέλος πάντων, που διαδραματίστηκε σήμερα. Μέχρι τις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα της Κυριακής, τα άψυχα σώματα παρέμεναν στο χώρο που έγινε το έγκλημα στη Δασιά. Περίπου στις 2 το μεσημέρι, ο ιατροδικαστής Γιάννης Ευατίδης μαζί με αστυνομικούς του εγκληματολογικού συγκέντρωσαν στοιχεία, το οποίο δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πως όλα τα δράματα αφορούν και στα 3 άτομα είναι σχεδόν εξ επαφής ή βραχύτατης αποστάσεως όσον αφορά τα θύματα των ανθρωποκτονιών. Το θύμα που έφερε το εξ επαφής τραύμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αυτοχειρησιακού συμβάντος. Προηγήθηκε διπλή ανθρωποκτονία και ακολούθησε αυτοχειρισμός. Πάντα με πολυβόλαιο όπλο κυνηγετικού τύπου. Τα θύματα της ανθρωποκτονίας φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Το τρίτο άτομο φέρει εξ επαφής τραύμα στο θώρακα, είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Επίσης, η απόσταση μεταξύ των θυμάτων είναι μεγάλη, περίπου 15 μέτρα. Με τον ιατροδικαστή να εκτιμά πως με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι υπήρχε δόλος και πρόθεση να υπάρξει αυτή η τραγωδία. Λοιπόν, είναι η Μέρη Τζόρα μαζί μας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, Μέρη, για να κάνουμε μια κουβέντα με τη Μέρη, να μοιραστούμε τις πληροφορίες που έχουμε, να σας δώσουμε, κυρίες και κύριοι, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, αποφεύγοντας, επαναλαμβάνω, το κίτρινο και το στοιχείο εκείνο το οποίο από ένα σημείο και μετά αποδομεί την προσωπικότητα των θυμάτων. Διότι αυτό το φωτογραφίες από τις ορούς, σοκαριστικές εικόνες, δεν το συνηθίζουμε, δεν το επιδιώκουμε, δεν το θέλουμε. Όπως και το οικονομικές διαφορές, ναι, που δόθηκε, ναι, από πεπειραμένους κατά άλλα συντάκτες σε site των Αθηνών ή το Γάλλοι υπήκοοι. Ναι. Όταν δίναμε... Μέρη, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, Μέρη. Όταν δώσαμε την είδηση στο site το δικό μας ότι έγινε η διπλή δολοφονία και ότι αυτοκτόνησε ο δολοφόνος, πρέπει να σου πω ότι ένας κεντρικός τηλεοπτικός σταθμός έδινε ότι έγινε διπλή δολοφονία, η αστυνομία σε εξονυχιστικούς ελέγχους αναζητά το δράστη. Καλησπέρα, Μέρη, λοιπόν. Έχουμε ένα διπλό έγκλημα, συγκλονιστικό έγκλημα. Ένα συγκλονιστικό έγκλημα και μια αυτοχειρία του δράστη. Ναι. Εσύ τι συμπέρασμα έχεις βγάλει από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, τι έχεις καταλάβει σε όλα αυτά? Εγώ θα σας μεταφέρω κάποιες πληροφορίες από ασφαλείς πηγές. Φαίνεται, μάλλον να πάμε λίγο στο προφίλ του δράστη, ναι, να ξεκινήσουμε, ναι, από ναι, εκεί. Ναι, βεβαίως. Όλη την περιοχή τον περιγράφουν σαν έναν μοναχικό και κάποιες φορές ιδιόρυθμο, έναν άνθρωπο με ιδιαιτερότητες. Δεν είχε δώσει αφορμή, όμως σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δικές μας φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει την άτυχη σπιτονικό κυρά του. Και γιατί?
γιατί κατά την έρευνα που έγινε μέσα στο σπίτι του βρέθηκαν κάποια σημειώματα απολογητικά προς την οικογένειά του για το τι έκανε, αλλά και ένας πλήρης φάκελος προς τις δικαστικές αρχές. Ζούσε μόνος του αυτός. Ζούσε λοιπόν τα τελευταία 15-20 χρόνια σε εκείνη την περιοχή. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, μοναχικός, ήταν ένας άνθρωπος του μεροκάμα του. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τα ζώα, είχε και σκυλί. Και συνήθως λέμε οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τα ζώα δεν μπορούν να αφαιρέσουν τη ζωή κάποιου άλλου. Πραγματικά αυτό συζήταγαν. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσος η ψυχή αυτό του ανθρώπου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα, υπήρχαν κάποια προβλήματα με την άτυχη καθηγήτρια. Κάποια προβλήματα διότι ήθελε να νοικιάσει διαφορετικά το διαμέρισμά της. Υπήρχαν κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες. Κάποιοι στη γειτονιά είπαν ότι του είχε προχωρήσει στην έξωση. Εγώ τα μεταφέρω με επιφύλαξη όλα. Η διαδικασία θα έλεγα έξωσης, η οποία είναι και χρονοβόρα, δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η διαδικασία έξωσης προφανώς δεν ξέρουμε πώς λειτουργήσε ο δράστης. Προφανώς οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Το πρωί λοιπόν, γύρω στις 11.30, η γυναίκα ήταν στον κήπο και καθάριζε, την άκουσε ο δράστης, βγήκε έξω, άρχισαν να λογομαχούν. Όπως όλα δείχνουν, από τη φασαρία κατέβηκε το άλλο πρόσωπο, το άλλο τραγικό πρόσωπο της υπόθεσης. Θα σας πω και για το προφίλ του άλλου θύματος. Πραγματικά είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Γείτονας αυτός. Αυτός είναι ένας Έλληνας από το χωριό Γοργόμηλος της Πρέβεζας. Μάλιστα. Ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν, που στα 20 του έφυγε να κάνει να δουλέψει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Δούλεψε πολύ σκληρά 40 χρόνια σε ξενοδοχεία στη Γαλλία. Εκεί έκανε οικογένεια και έχει δύο παιδιά. Ο άτυχος Χρήστος, 63 ετών, πριν λίγο καιρό πήρε τη σύνταξή του και αγόρασε αυτό το σπίτι γιατί ήθελε τα παιδιά του να αγαπήσουν και να γνωρίσουν την Ελλάδα. Είχε έρθει πριν μια εβδομάδα και το ετοίμαζε γιατί τις επόμενες ημέρες θα αρχόνταν η οικογένειά του. Καλά, αυτά που μας λες είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Ναι, θα αρχόνταν η οικογένειά του. Συναντήσαμε αργά το απόγευμα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, Μέρη μου, συγγνώμη. Όχι μόνο λάθος άνθρωπος στο λάθος σημείο. Στο λάθος σημείο. Δηλαδή ζει μια δολοφονία, ακούει μια λογομαχία. Προσπαθεί να παρεύει όπως κάθε άνθρωπος θα παρενέβαινε. Αυτό μας περιέγραψε η φίλη του, η γυναίκα του αδερφικού του φίλου, επίσης η χωριανού του, που μαζί είχαν φύγει από το χωριό. Μια Ισπανίδα η οποία ήρθε εκεί συντετριμένη να αφήσει δύο λουλούδια. Λέω, αυτός ο άνθρωπος ακούει λογομαχία, βγαίνει. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που προσπαθούσε πάντα να ηρεμεί τα πράγματα, να ισορροπεί τα πράγματα. Και κάπως έτσι έγινε. Άκουσε τη λογομαχία, κατέβηκε γιατί έμενε πάνω στον όροφο, κατέβηκε να δει τι συμβαίνει, να εξομαλύνει την κατάσταση και πολύ πιθανόν δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, να είναι ο πρώτος που εκτελέστηκε. Ο πρώτος που εκτελέστηκε. Ναι, ναι. Γιατί ο πρώτος. Ναι, ισορρός ήταν σε μια απόσταση 15 μέτρων από το άλλο θύμα, έτσι, περίπου. Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί πήγα εγώ στο σημείο εγώ. Πόση απόσταση ήταν? 2 μέτρα. Α, δύο. Από δύο έως δηλαδή εικόνα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτέλεσε πρώτα τον καλό γείτονα, ας τον πούμε έτσι, τον καλό άνθρωπο. Ακριβώς, δεν το αποκλεί ο ιατροδικαστής. Ενδέχεται, μας είπε, να είναι το πρώτο θύμα. Και μετά έστρεψε την κοντόκανη καραμπίνα με τα 12 φυσίγκια στην άτυχη γυναίκα. Τι μπορούμε να πούμε για την άτυχη συμπολίτησά μας? Τι να πούμε? Γόνος γνωστής οικογένειας, ναι. Μονογονεϊκή οικογένεια. Μεγάλωσε μόνη της ένα... Μόνη της μια κοπέλα, φοιτήτρια σήμερα, αγωνίστρια της ζωής. Ακριβώς. Το οφείλουμε γιατί τη γνωρίζαμε όλοι μας, Μέρη. Στην κοινωνία της Κέρκυρας. Κινηθήκαμε στα ίδια στέκια, ναι. Νεότεροι. Ακριβώς. Δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Ποτέ. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω,
από κάποιες συζητήσεις που έκανα εκεί, ότι φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος, όποιον έβρισκε και μπροστά του, είχε καταληφθεί από αμόκ, θα τον σκότωνε. Μάλιστα, ένας εργάτης που έκοβε τα χόρτα... Λίγο πιο δυνατά μέρη, σε παρακαλούμε. Έχει μιλήσει στο ρεπορτάζ, στο Βαγγέλη. Ναι, ένας εργάτης που έκοβε τα χόρτα δίπλα, μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς, έτρεξε, φοβήθηκε, απομακρύνθηκε, αλλά κάποιοι που είδαν από μακριά, κάποιοι μας έλεγαν ότι αυτός ήταν αποφασισμένος, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Όποιος μετά πλησίαζε θα τον εμπνεύγονες. Ναι, ακριβώς. Τώρα, μετά κλείθηκε στο σπίτι και έδωσε τέλος στη ζωή του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μιλάμε για μια ιστορία η οποία προσπαθείς να καταλάβεις πώς έγινε. Αυτό εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και επί της ουσίας για ασήμαντη αφορμή, διότι όποια διαφορά και να έχεις για ένα ενοικιοστάσιο... Δεν εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Προφανώς κρατάει καιρό. Ήταν προσχεδιασμένο. Ναι, προφανώς κρατάει καιρό, αλλά είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ο λαός μας, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται την καλημέρα με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς, και δεν όλη ξέρουμε αυτή η ιστορία, τι βιώματα, χωρίς να είμαστε οι ψυχολόγοι ούτε οι ψυχίατροι. Προφανώς. Δεν ξέρουμε τι βιώματα μπορεί να κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο δράστης στο διαμέρισμα που έμενε βρήκανε και φάρμακα. Ναι. Σαν να είχε μια ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, δεν ήθελα εγώ να το πω αυτό. Ναι, είναι προσωπική ιστορία, θεωρώ. Συγγνώμη, αλλά ερμηνεύει κάποια πράγματα αυτό. Βεβαίως. Ερμηνεύει κάποια πράγματα. Σκοτεινές διαδρομές του μυαλού είναι αυτές. Ακριβώς. Σκοτεινές διαδρομές. Ακριβώς. Ξέρω ότι η αστυνομία... Είναι μια υπόθεση που σοκάρει. Είχε ένα πολύ θλιβερό ρόλο να αναζητήσει το κορίτσι της 60χρονης καθηγήτριας, να το βρει και να το αναζητήσει. Ενημερώθηκε εγκαίρως από συμφοιτήτριά της, που είναι κοντά της, και έχει πάει και συγγενικό τους πρόσωπο, επιστήμονας μάλιστα, για να συμπαρασταθεί στην κόρη της. Είναι τραγική φιγούρα η κόρη, αναμφίβολα είναι το τραγικό πρόσωπο της ιστορίας. Ναι, το πιο τραγικό ίσως πρόσωπο της ιστορίας. Αυτό το κορίτσι έχει πρώτα ξαδρέφια, πόσο ξέρω. Mm-hmm. Έχει φύγει χρόνια πίσω από την επάρατο νόσο και η αδελφή. Η αδελφή της, ναι. 60χρονης καθηγήτριας. Όλη αυτή η ιστορία, παιδιά, είναι φοβερή. Δηλαδή, στις λεπτομέρειές της για μας που γνωρίζουμε πρόσωπα. Μέρη τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια στη γερή δολοφονία στο νησί. Τραγικές έχουμε φιγούρες. Έχουμε, αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση, καταλαβαίνεις. Και τα τρία πρόσωπα του δράματος είναι τραγικές φιγούρες. Και πρόσεξε, τραγικές φιγούρες όλες πια, όλοι οι συγγενείς. Όλοι οι συγγενείς. Διότι και ο οικογενειακός περίγυρος του δράστη που δεν έχει καμία σχέση. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο δράστης θα ήταν και ο αυτόχειρας του εαυτού του. Δηλαδή ήταν αποφασισμένο να συμβεί. Έτσι. Ήταν όλα αποφασισμένα, γι' αυτό είχε αφήσει και τα σημειώματα. Είχε αποφασίσει και την αυτοκυρία. Α, είχε αφήσει σημειώματα. Και είχε αφήσει απολογητικά σημειώματα προς την οικογένεια και προς τις δικαστικές αρχές, προς την εισαγγελία, ολόκληρο φάκελο. Είχε αποφασίσει και την αυτοχειρία. Όλα τα είχε. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μέρη μου, γεια σου. Που μοιράστηκες τις σημαντικές πληροφορίες σου μαζί μας. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 6 του μηνός και εδώ με τον κυρία Κουμάνεση καταγράφουμε πληροφορίες. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε με αυτή την ιστορία, με αυτά που ακούσαμε και από τη Μέρη και με αυτά που μάθαμε εμείς. Με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, μιλάμε για ένα έγκλημα επικρομελέτης. Ο δράστης είχε μελετήσει την πράξη του, είχε αποφασίσει την πράξη του. Σκότωσε δύο ανθρώπους. Σκότωσε το πρόσωπο με το οποίο, την καθηγήτρια με την οποία είχε κάποιες διαφορές, αλλά σκότωσε και έναν γείτονα ο οποίος θέλησε να παρέμβει να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο οποίος μόλις είχε βγει στη σύνταξή του, χρόνια από νέο παιδί ξενιτεύτηκε στη Γαλλία, δούλεψε σε μεγάλα ξενοδοχεία και με το που γύρισε και προετοίμαζε το έδαφος να γυρίσει και η οικογένειά του,
Το μπουμπούνι. Δεν θα τον ξαναδεί πλέον. Ναι, ναι, για σκέψου. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Τι να πω. Συγκλονιστικό. Ειλικρινά. Και οι σκοτεινές διαδρομές του μυαλού που είπε η Μέρη πριν από λίγο οδήγησαν τον δράστη σε αυτή την πράξη. Κλείστηκε στο διαμέρισμα και αυτοκτόνησε συνέχεια. Εγώ απορώ βέβαια κάποιοι άνθρωποι πώς μπορούν και μελετούν τα στοιχεία αυτών των εγκλημάτων. Θέλει πολύ κουράγιο για να μελετήσεις όλο αυτό το σκηνικό με τα πτώματα. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γιάννης Αϊβατίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, ο γιατρός, για να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία είδε. Καλησπέρα σας, κύριε Βατήλη. Γεια σας, καλησπέρα. Ξέρετε ότι και μαζί κουβεντιάζουμε χρόνια. Εμείς αποφεύγουμε το κίτρινο, αποφεύγουμε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν από ένα σημείο και μετά βεβήλωση της μνήμης των νεκρών. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όμως το σκηνικό του θανάτου. Το σκηνικό πώς μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα. Τη συγκλονιστική ιστορία. Τη σήμερα δηλαδή, ημέρα, δηλαδή. Εσείς είστε, να το πω όταν ξεκάθαρα, άνθρωπος με παγωμένο αίμα στο καθήκον. Τι αντικρίσατε εκεί? Να σας πω το εξής. Τέτοιο περιστατικό φαίνεται πως έχει κάποια αιτία. Και δόθηκε και η αφορμή. Ενδεχομένως να υπήρχε στο νου του δράστη να τελέσει το έγκλημα αυτό. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον από τη σκηνή του θανάτου των δύο ανθρώπων, αλλά και του τρίτου, του αυτόχειρος τελικά, είναι ότι βρίσκονταν σε κάποια απόσταση τα δύο θύματα μεταξύ τους. Σε διαφορετικά δηλαδή σημεία του αύλιου χώρου της κατοικίας αυτής. Έφεραν δε και τα δύο τραύματα στην κεφαλή από σχεδόν εξεπαφής απόσταση, πάρα πολύ βραχύτατη, κοντινή απόσταση δηλαδή. Με κυνηγετική, κυνηγετική καραμπίνα και με σκάγια αυτά τα οποία είναι χοντρά, αυτά που λέμε 12 όλα. Όχι, όχι. Α, όχι, ήταν μικρά. Ενδιάμεσα. Ναι, οι χόνδροι. Με πειραγμένη κάμνη όμως. Είχε κόψει την κάνη, λένε. Από ό,τι προκύπτει, φαίνεται να έχει. Τώρα, κομμένες κάνες όπλων, αντιλαμβάνεστε ότι τις κάνες στα κυνηγητικά όπλα, στα λιόκανα, τις κόβουν μόνο για εγκληματικές πράξεις ή για ίστατες στιγμές άμυνας. Δηλαδή, ένα όπλο τέτοιο είναι συντριπτικό στο χτύπημά του όταν είναι κοντόκανο. Για κοντινές αποστάσεις μιλάω, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή δεν πωλείται αυτό στην αγορά. Όχι. Μόνο. Όχι βέβαια. Ο κάτοχος της καραμπίνας μπορεί να το κόψει. Μπορεί να το κάνει. Ναι. Σήμερα θα το κόψει για ένα κυνηγητικό όπλο. Λόγους. Η νομοθεσία λέει ότι το μήκος της κάνης είναι μέχρι 56 εκατοστά, αν θυμάμαι. Το να το κοντίνεις και να το κάνεις αυτό που λένε οι Ιταλοί μαφιόζοι λουπάρα, είναι παράνομη ενέργεια και πράξη. Μάλιστα. Είναι τον ονό τον είχαμε δει. Ναι, τον είχαμε δει. Τη χρησιμοποιούσανε στις μάχες εκεί στο Σικάγο για να είναι συντριπτικό το χτύπημα όταν τον πετύχει. Για συνεχίστε, κύριε Βατήδη, σας παρακαλούμε. Γιατρέ. Εκείνο το οποίο στη συνέχεια, αφού έκανα την εξέταση των δύο θυμάτων ανθρωποκτονίας, εισήλθα με τους αξιωματικούς της ασφάλειας στο δωμάτιο που ανεβρέθη τελικά νεκρός και ο ανθρωποκτόνος και αυτόχειρο τελικός, ο οποίος έφερε τραύμα στον θώρακα εξ επαφής, αυτό που πληθέν τραύμα, ο ίδιος δηλαδή το προκάλεσε στον εαυτό του, τυπικό δηλαδή σκηνικό αυτοχειριασμού. Γιατρέ, υπήρχε ναι. Επίσης και ένας κυπουρός εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε. Ναι, μας το είπε η συνάδελφός μας. Ο οποίος κατά έναν τρόπο κατέστη αυτόπτης μάρτυρας, όχι όλου του σκηνικού, αλλά μέρους αυτού. Από ό,τι φαίνεται είδε την δολοφονία του ανδρός. Και στη συνέχεια διέφυγε, χειριζόταν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα. Και όταν είδε αυτό το πράγμα, βεβαίως έσπευσε να διαφύγει από το σημείο. Γιατρέ, εκτιμάτε εσείς, μας έλεγε η Μέρη Τζόρα, που έχει κάνει το ρεπορτάζ, ότι πιθανόν πρώτα να πυροβόλησε τον γείτονα
Και συνέχεια την ιδιοκτήτρια του διαμερισμού. Μια υπόθεση. Ναι, αυτό εξετάζεται. Εξετάζεται δηλαδή ακριβώς η αλληλουχία των ενεργειών του. Την ώρα του λεκτικού του καυγά, ας το πούμε, να αντιλήφθηκε κάτι ο καλός γείτονας, να βγει και από το διαμέρισμά του και εκεί να ήταν όλοι πάρα πολύ κοντά και επειδή ίσως να αντέδρασε αυτός με κάποιο τρόπο να τον χτύπησε. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, είναι σε απόσταση οι δύο άνθρωποι, οι νεκροί. Σε απόσταση. Δηλαδή 15 μέτρα περίπου. Αλλά είναι σε μια απόσταση. Οι προβολισμοί είναι σε από το δράστη και αυτόχειρα είναι εξ επαφής. Λέει κάτι ο κ. Σαϊβατίδης. Ναι. Άρα πήγε προς το μέρος τους. Βεβαίως. Είναι σε μια απόσταση 15 μέτρα. Είναι σε μια απόσταση, αλλά πήγε προς το μέρος τους από τη στιγμή τους χτυπάει, όπως λέει ο κ. Σαϊβατίδης. Μπορεί να καταδίωξε κατά έναν τρόπο και τον έναν. Διόλου απίθανο, ναι. Τα χτυπήματα είναι στο πρόσωπο. Πρόλαβα να διαφύγουν πισόπλατα, να προφυλακτούν. Αυτά θα τα εξετάσει στο. Να σας πω, έχω μια πρώτη προσέγγιση όσον αφορά στον άνδρα, είναι κατά πρόσωπο. Κατά πρόσωπο η βολή. Δηλαδή και από βραχύτατη απόσταση, από πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά, πολύ κοντά, ναι. Ναι. Όσον αφορά την... Άτυχη καθηγήτρια. Ναι, φαίνεται ότι είναι εξ αριστερών, από τα αριστερά δηλαδή, το τραύμα της κεφαλής. Σχεδόν εξ επαφής. Και αυτό, ναι. Δηλαδή χωρίς καμία περίπτωση επιβίωσης. Ναι, σύμφωνα. Καμία περίπτωση επιβίωσης. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο θάνατος και στους δύο πρέπει να ήταν ακαριέως. Ναι. Και στους τρεις, διότι και στο τραγικό πρόσωπο και στο θήτη. Από ό,τι φαίνεται και εκεί σχεδόν ακαριέως ο θάνατος, γιατί το τραύμα αφορά την προκάρδιο χώρα. Ναι. Μάλιστα. Εισήλθατε μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε. Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα που αντικρίσατε. Δηλαδή, προσπαθούμε κάτι που σας έτσι λέει το ρεπορτάζ, σας τράβηξε την προσοχή. Μελετούσε την εγκληματική του πράξη, είχε αφήσει και απολογητικό σημείωμα κτλ. Υπήρχε κάποια στιγμή από αυτό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι φαίνεται πως είχε αναρτήσει και ένα σημείωμα προς την αστυνομία εξωτερικά του διαμερίσματος, σαν να είχε επικολλήσει ένα... Εξωτερικά του διαμερίσματος. Μια κόλλα 4 με κάποια... με ένα τηλέφωνο. Είχε μελετήσει την πράξη. Είναι ξεκάθαρο. Αν μου λέτε ότι είχε κάνει και τυχοκόλλημα έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Ναι, φαίνεται. Γιατί να σας ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό, συγγνώμη. Παρακαλώ. Τώρα, ειλικρινά, πώς αντέχετε? Έχετε δει πάρα πολλές σωρούς, πολλά πτώματα. Έχετε μια δύναμη ψυχής για να μπορείτε να εξετάσετε τις σωρούς που έχουν. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έφυγε μέσα στο νοσοκομείο. Εδώ μιλάμε για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Και μάλιστα εδώ είναι και η δεχθής ο τρόπος κάτω από τις οποίες οι συνθήκες που έγινε αυτή η εγκληματική πράξη. Πόσο δύναμη χρειάζεται? Κάποιοι γεννιούνται και μεγαλούν για να αντέχουν. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Απλά είναι ένα συγκεκριμένο καθήκον από το στο οποίο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος πρέπει να αποστασιοποιηθείς από συναισθηματισμούς έτσι ώστε να κάνεις και τη δουλειά σου σωστά. Αυτό ισχύει και για τους αρμόδιους του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ναι, τους αξιωματικούς της ασφάλειας, βεβαίως. Ακόμα και για τους ανθρώπους που υπηρετούν και είναι υπάλληλοι σε γραφεία τελετών. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτή την ψυχολογία της αποστασιοποίησης... Εμπειρότατη αστυνομική με τους οποίους εγώ μίλησα. Και αφιερώσαμε σήμερα και πάρα πολύ χρόνο για να εξαντληθεί κάθε η διερεύνηση εκεί. Εγώ μίλησα με κάποιους από αυτούς και μου περιέγραφαν την εσωτερική συντριβή που ένιωθαν έχοντας ολοκληρώσει την έρευνά τους από την εικόνα που αντίκρισαν. Αυτό λέω για τρέμα. Αυτό δηλαδή θέλει είναι να συγκλονιστική η εικόνα. Ναι, είναι πράγματι συγκλονιστική, διότι ειδικά τα τραύματα τα συγκεκριμένα έχουν μια... Δημιουργείται μια παραμόρφωση στο πρόσωπο. Είναι πραγματικά μια εικόνα πάρα πολύ δύσκολη, αναμφίβολα. Ακριβώς. Για όλους. Έχουμε μια πληροφόρηση, δεν ξέρω τώρα αν και εκ το καθηκόντος σας δεσμεύεστε να πείτε κάποια πράγματα. Έχουμε μια πληροφόρηση, είχαμε μια πληροφόρηση, την έχουμε διασταυρώσει και με συναδέλφους, ότι ο δράστης είχε φαρμακευτική αγωγή. Ότι
Είχαμε να κάνουμε με έναν αντιμετώπιζε άνθρωπο, ίσως κάποια προβλήματα. Θα σας πω από μία βίωνε σκοτεινά μονοπάτια στην ύπαρξή του. Πολύ σκοτεινά μονοπάτια. Από την επισκόπηση που έκανα σε κοιτία που υπήρχαν εκεί φαρμακευτικών σκευασμάτων, δεν προέκυψε ότι από την επισκόπηση που έκανα, δεν τα έχω μελετήσει όλα, αλλά από μια γρήγορη, ας το πούμε, ματιά, δεν είδα να υπάρχει κάποιο σκεύασμα το οποίο να παραπέμπει σε θεραπεία ψυχιατρικής νόσου. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει ένα τέτοιο υπόστρωμα, διότι κάποιος μπορεί να έχει κάποιες εκφάνσεις της νόσου αυτής της ψυχιατρικής. Είτε να μην το γνωρίζει, είτε να μην έχει απευθυνθεί σε ειδικό, για να ακριβώς, το μάθει. Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ναι, απλά λέμε, γιατρέ, ξέρετε, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει εμείς σήμερα, εσείς προφανώς ξέρετε περισσότερα και επειδή έχουμε να κάνουμε και με μια... Μείνουμε στο διεκπαιρεωτικό κομμάτι με την αυτοψία, το εγκληματολογικό, συν τη νεκροψία, νεκροτομή. Είναι το βασικό, βάσει του οποίου θα σχηματιστεί μια ολόκληρη δικογραφία, η οποία μέχρι να φτάσει στο αρχείο βεβαίως, θα δοθεί και στους εισαγγελείς της Κέρκυρας προκειμένου να μελετηθεί. Απλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία φαντάζομαι δεσμεύουν τον κύριο Ιβατίδη να μην τα πει, όπως και την αστυνομία η οποία κάνει τη διαδικασία της έρευνας. Λέω όμως το εξής, ότι από τα στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε πάρει και εμείς ψήγματα πληροφοριών και προσπαθούμε να συνθέσουμε μια εικόνα. Αν πετύχουμε να δώσουμε μια μικρή αλήθεια της εικόνας, θα έχουμε πετύχει στο ρεπορτάζ. Διαφορετικά δεν θέλουμε να δίνουμε παραμυθάκια. Τρεις άνθρωποι έφυγαν, δύο δολοφονήθηκαν και ο άλλος αυτοκτόνησε, στην πραγματικότητα για πολύ μικρά πράγματα. Είναι γεγονός. Δηλαδή υπήρχε μια διαφορά όσον αφορά τα ενίκια. Τούτη εδώ η διαφορά οδήγησε στη δολοφονική ενέργεια ενός γείτονα, της ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος, στην αυτοκτονία του άλλου. Προσπαθώ να καταλάβω τα όρια που βυθίζεται η ψυχή του ανθρώπου, γιατρέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή, κάποιες φορές έχουμε ζήσει σκοτεινά πράγματα μέσα μας. Κάποιες φορές υπάρχουν και οι επωνομαζόμενες παρορμητικές ενέργειες, οι οποίες έχουν όμως κάποιο υπόστρωμα. Ναι. Εννοείται προϋπάρχουν υπόστρωμα που αφορά σε κάποιες ενδεχομένες διαφορές, κάτι ενδογενές μάλιστα. Αλλά κάποια στιγμή αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια αντίδραση η οποία πραγματικά είναι ακραία. Ναι. Λένε οι γείτονες εκεί πως κάποιοι που αυτός με το μηχάνημα, ο εργάτης που καθάριζε, δηλαδή η εικόνα που αποκόμισε ήταν η εξής, ότι τούτος εδώ ο άνθρωπος σκοτώνει. Σε κατάσταση αμόκ. Δηλαδή, είναι σε απόλυτο αμόκ. Όποιον περνούσε δίπλα του. Όποιον περνούσε δίπλα του θα μπορούσε κάλλιστα να τον μπουμπουνίσει, να τον σκοτώσει. Δηλαδή, ήταν άλλος πια. Δεν ήταν ο αυτός που ήταν πριν το έγκλημα. Ή αυτός και... Δηλαδή, τούτη εδώ η ιστορία. Ακριβώς αυτό συνιστά και την παρόρμηση. Δηλαδή, μια απώλεια του ελέγχου που ακολουθείται από ενέργειες οι οποίες ίσως υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα γινόταν ποτέ. Ναι. Παρορμητική δηλαδή η ενέργεια αυτή. Επομένως είναι αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι αντιλαμβάνεστε εσείς επιστημονικά, χωρίς να μπορείτε πια να το ελέγξετε, γιατί χρειάζεται να μελετήσει κανείς χρόνια με έναν ασθενή και για να βεβαιωθεί ότι υπήρχε ψυχική νόσος, ότι πρέπει να υπήρχε ένα υπόστρωμα το οποίο προφανώς είχε να κάνει με το μετεωρισμό της ψυχής. Ακριβώς αυτό συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη που σας πάμε σε μονοπάτια την κουβέντα, αλλά προσπαθούμε κι εμείς για να μην είμαστε άφωνοι, γιατρέ, να βγούμε από αυτό το τούνελ. Γιατρέ, γιατί αν ξημερώνει τέτοια μέρα συχνά στον τόπο μας, στην Κέρκυρα, παντού, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ζούγκλα.
Θα συμφωνήσω στο εξής, ότι φαίνεται ότι στο χρονικό σημείο της έναρξης, της απόφασης και έναρξης εκτέλεσης αυτών των ενεργειών υπήρχε μία κατάσταση, την περιγράψετε εσείς ως, με μία λέξη ως αμόκ, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μία διαταραχή στην παρόρμηση, μία παρορμητική ενέργεια, διαταραχή στην απώλεια του ελέγχου των ενεργειών, είχε το όπλο μέσα στο σπίτι. Και τώρα αυτό το τυχοκόλλημα στην πόρτα του σπιτιού απ' έξω, αυτό, τι ήταν, να έχει, ελάτε να με πιάσετε πρέπει, γιατί θα σκοτώσω. Αυτό πρέπει, είχε κάποια άλλα σημειώματα που υπήρξαν που είχε μέσα, από είχε ό,τι με πληροφόρησαν. Δεν τα είδα, μόνο αυτό είδα, το ένα. Φαίνεται ότι μία συνιστόσα ενδεχομένως προμελέτης υπάρχει. Ότι δηλαδή δεν απέκλειε το ενδεχόμενο αυτό. Εκτός εάν τα σημειώματα έγιναν μετά, αφού μέσα στα λίγα λεπτά τα οποία μεσολάβησαν μέχρι τον αυτοχειριασμό από τις ανθρωποκτονίες. Γιατρέ, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Σκοτώνει τα δύο άτομα, μπαίνει στο διαμέρισμα, κλείνεται. Εκτιμάτε εσείς ότι αυτοκτονεί σε πόση ώρα? Αυτό θα προκύψει, χρόνος, έχει ήδη προκύψει, δεν το γνωρίζω επακριβώς, προανακριτικά, διότι ακούστηκε ο πυροβολισμός σε κάποια χρονική απόσταση από τους προηγούμενους. Δηλαδή, άρα έχει το χρόνο ή να αφήσει σημειώματα, κάποια λεπτά να μεσολάβησαν, ή να μετανιώσει ή αποφασιστικά εάν να τα σημειώματα που οπλήσει. Έχει την πληροφορία η Μέρη είναι πολλά. Προφανώς απαιτούνταν πολύ σημαντικά. Τα προετοίμασε μέρες, ναι. Τα είχε προετοίμασε. Αν είναι πρόχειρα και τις τελευταίες στιγμές, εκείνο το κενό διάστημα. Δεν αποκλείεται, γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Θλιβερά γεγονότα, συγκλονιστικά γεγονότα, περίγραπτα. Εγώ, γιατρέ, δεν σας κρύβω ότι θαυμάζω τη δύναμη της ψυχής να αντικρίζεις μία σωρό παραμορφωμένη και να καλείσαι ως επιστήμονας να την εξετάσεις για να δώσεις απαντήσεις πρώτα απ' όλα στους οικείους. Όλο, έτσι, δηλαδή, μιλάμε, είναι επιστημονικό, ξέρετε, γνωστικό. Τώρα σε όλη αυτή και η ιστορία, τραγικά πρόσωπα είναι βεβαίως τα θύματα. Υπάρχουν σε τρεις διαφορετικές οικογένειες. Είναι βεβαίως τα θύματα τραγικά πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα. Για σκεφτείτε όμως και αυτές οι τρεις οικογένειες. Τώρα, δηλαδή η οικογένεια του δράστη, ο οποίος ζούσε μόνος του. Είναι μια τραγωδία, γι' αυτό το χαρακτήρισα δηλαδή, τραγωδία. Πώς αυτό το πράγμα να μάθατε για την ιστορία του άτυχου 63χρονου Έλληνα που ζούσε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, στην Κεντρική. Μόλις είχε πάρει τη σύνταξή του, αγόρασε αυτό το διαμέρισμα στην Κέρκυρα πριν από λίγο καιρό και περίμενε τα παιδιά του και την οικογένειά του. Τραγωδία, εγώ σας είπα το χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό, ασύλληπτο. Παρότι μοιάζει και είναι έτσι, ένα έγκλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα δεχθές, υπάρχει μια τραγωδία σε όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θύμα τη ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας, μεγαλώσαμε μαζί. Μεγάλωσε μόνη της ένα παιδί, ένα κορίτσι. Μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή. Είναι τραγωδία όλη τη σύνθεση όλη αυτή τη ιστορία. Εργαζόμενη μητέρα, και καθηγήτρια. Και η οικογένεια του δράστη. Αντιλαμβάνεστε τώρα, τούτο το πράγμα δεν σηκώνεται εύκολα. Το ότι ζούσε μόνος του όμως τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα δείχνει κάτι. Ναι, βεβαίως. Τέλος πάντων. Ας μείνουμε εκεί. Σας ευχαριστούμε. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα για πολύ. Για τη συμμετοχή σας, όχι μόνο στην εκπομπή, για τη δυνατότητα που μας δώσατε να δούμε έτσι και διεξόδους από αυτή την τραγωδία. Σε μια προσπάθεια ανάλυσης για το πού πάμε. Τι πού πάμε, ρε Κυριακό? Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να τα εξαιρέσει ποτέ ως πιθανότητες στη ζωή. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, αν δεν συνέβαινε σε εμάς, θα ήταν και καλύτερα. Είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι του υποκόσμου, ας πούμε. Ναι. Εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός, ο κοινωνικός. Δεν είναι η σκληρή εγκληματικότητα για την οποία καλείται να απολογηθεί ο Χρυσοχοϊδής. Είναι σκληρότατο αδίκημα. Δηλαδή οι δολοφονίες αυτές είναι ιδιαίτερα άπεχθεις. Αυτό είναι μια πώς το λέει, τα μονοπάτια της ψυχής μου, που λέει το άσμα. Αυτό, τα μονοπάτια της ψυχής είναι περίεργα. Μερικές φορές είναι τόσο σκοτεινά και τόσο συντριπτικά, ώστε σε διαλύουν ως προσωπικότητα. Τώρα δεν ξέρω πόσο δύναμη χρειάζεσαι για να μπορείς να αναστηθείς και να σηκωθείς. Και εκεί είναι που κρίνεται και η ζωή σου. Και κρίνεται και, αλλά άλλο να φεύγεις μόνος σου και να αυτοκτονείς, και άλλο να παίρνεις μαζί σου άλλους ανθρώπους.
Τούτο το πράγμα είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ που είστε μαζί μας, που μας βοηθήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε καλά. Να το καταλάβουμε και χαίρομαι διότι μας δώσατε την εικόνα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας ψυχοπλακώσαμε εμείς ιδιαίτερα λίγο τους τηλεθεατές. Χωρίς κίτρινο, αλλά βέβαια. Χωρίς κίτρινο, διότι... Και εμείς στην ίδια ψυχολογία βρισκόμαστε απόψε. Ακριβώς, γιατί τύχαινε να γνωρίζουμε το ένα από τα δύο θύματα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας χαιρετώ. Αχ, Θεέ μου. Δεν το πιστεύω, δηλαδή, πραγματικά όταν μου έδωσαν τα στοιχεία το πρωί, γύρω στις μία ώρα εγώ έμαθα ότι για... Όταν ήταν, μιλήσαμε. Ναι, ναι, όταν μιλήσαμε. Πρέπει να σου πω, Κυριάκο, ότι δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν πάντως, το πρώτο δίωρο, όπως έφευγαν οι πληροφορίες, άστοχες οι περισσότερες και βεβαιασμένες, σύμφωνα με τα site των Αθηνών, πρόκειται να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο με Ελλάδα και Γαλλία. Ναι, ναι, ναι. Κοντά σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, καταλάβεις κατασύλληπτα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Γάλλοι υπήκοοι. Ναι, 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 ναι. Και επίσης κάποιοι συνάδελφοι, θερμή παράκληση, είναι στο σημείο και κάνουν live στο Facebook για τις σελίδες τους. Okay. Το live όμως, εκτός από εικόνα στο κινητό κυρίως, καταγράφει και ήχους. Από τους περαστικούς, θόρυβο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζουμάρουν αστυνομικούς που είναι με το όπλο στη σκανδάλη και ψάχνουν από τη μία και δίπλα να υπάρχουν περίεργοι που αστειεύονται και μιλούν, λες και είναι στο καφενείο, και αυτά να βγαίνουν στον αέρα. Παιδιά, λίγη προσοχή. Okay, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό και εμείς μέσα στο παιχνίδι είμαστε, αλλά πριν ανεβάσετε στο Facebook το βίντεο, τσεκάρετε τον ήχο, γιατί σήμερα οι περισσότεροι βγάζατε μαργαριτάρια και κουβέντες καφενείου. Υπήρχαν τρεις νεκροί και οι διερχόμενοι έκαναν χαβαλέ. Έτσι. Καλά, το έχω δει αυτό. Πλείς. Δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί, ρε Σπύρο. Έχω ακούσει αισχρά πράγματα, έχω πάει σε κηδεία. Σπύρο, άλλο να τα ακούς και άλλο από τη βιασύνη σου για να δώσεις την αποκλειστικότητα να τα βγάζεις στον αέρα. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, το λέω. Εμείς έχουμε το μοντάζ και θα τα κόβαμε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή την εγκληματική ενέργεια και πράξη, προφανώς βίωνε φοβερά σκοτάδια μέσα του. Αυτό το πράγμα δεν το δέχεσαι, δεν το αποδέχεσαι, το κατακρίνεις και το καταγγέλνεις. Κοίταξε, επειδή θα αλλάξουμε θέμα. Αλλά μετά τις διαφημίσεις. Πρόκειται για μια στιγμή με φοβερά συγκλονιστικά δεδομένα για τρεις οικογένειες. Έφυγαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά... Αύριο υπάρχει ο Γολγοθάς, ξεκινάει ο Γολγοθάς για αυτές τις οικογένειες. Δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν πίσω. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ωραία, να σταματήσουμε εδώ, Σπυρό. Ναι, είδα τα γιατί είδα και... ήδη έχουμε τα στεναχωρήσει πολύ κόσμο. Είμαστε και εμείς στεναχωρημένοι, αλλά οφείλουμε στο πλαίσιο της δουλειάς μας να, δώσουμε... να... Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε στο διάλειμμα, Σπυρό. Πάμε στο διάλειμμα, κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί εδώ στην ροή του ενημερωτικού προγράμματος του ΣΤΑΡΤ, στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα με τον κυρία Κουμάνηση. Είναι δύσκολο και για μας να μιλάμε για ένα φοβερό έγκλημα, να συζητάμε στοιχεία του εγκλήματος, να προσπαθούμε να καταλάβουμε πίσω από τις κουρτίνες τα αίτια μιας δολοφονικής ενέργειας και πράξης, και πολύ περισσότερο για ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ανθρώπους τους οποίους γνωρίζαμε. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πραγματικά. Δεν ξέρω, αυτός ο μήνας... Σπύρο, σε παρακαλώ να αλλάξουμε θέμα. Για τους τηλεθεατές μας. Έχει παρασύρει... Άσε μας εμάς. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει τα δύσκολα λόγω της δουλειάς που επιλέξαμε να κάνουμε. Ναι, αλλά όχι σε τόσο δύσκολα σαν αυτά που ζει ο Ιβατίδης και οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν του εγκληματολογικού αναγκασμένοι. Όμως. Ως ταχυδρόμοι των ειδήσεων και των πληροφοριών. Βέβαια. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και δεν είμαστε αφυδατωμένοι αισθημάτων. Να βουτάμε τη γλώσσα μας μέσα στο μυαλό μας πριν μιλάμε. Ναι. Και ειδικά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τις νέες social media καταστάσεις, να μην βγάζουμε φόρα παρτίδα βίντεο για διπλή δολοφονία. Πείτε μου ποιον έχουμε τώρα. Για αυτοχειρία και να χαριαντίζονται. Ενημερώστε με παρακαλώ. Οι διερχόμενοι περίεργοι σε κουβέντες καφενείου.
στα social media και μετά να παρεμβαίνουν όλοι και να τσακώνονται ένας με τον άλλον. Ενώ τρεις οικογένειες θρηνούν ανθρώπους. Θρηνούν με συγκλονιστικό τρόπο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, Κυριάκο, δεν ξέρω, η ζωή συνεχίζεται πάντα. Και μετά το φευγιό έχω διαφορετικές απόψεις εγώ προσωπικά. Αλλά, δεν εκεί διαφωνούμε ριζικά, αλλά λέμε για αυτούς που φεύγουν. Γιατί αυτοί που μένουν μπορεί να μην φεύγουν, αλλά μπορεί να είναι και ζωντανοί νεκροί. Ακριβώς. Ακριβώς. Να σου πω ένα παράδειγμα, μια ιστορία που μου έχουν διηγηθεί στο χωριό μου. Ένα πιτσιρικάς τσακώνει, διαπληκτίζεται δεκαετία του 20. Τσακώνεται με έναν συνομήλικό του, μαθητή σε ένα τσαγκάρικο. Το εργαλείο του, εκείνη η λεπίδα του τσαγκάρι. Τσακώνεται, του βαράει μια με τη φαλτσέτα, το σκοτώνει. Η οικογένεια ξεριζώθηκε όλη. Όλη η οικογένεια ξεριζώθηκε, διότι στη μικρή κοινωνία που ζούσαν υπήρχε ένας νεκρός και πολλοί ζωντανοί νεκροί δίπλα στον νεκρό. Αναγκάστηκε να φύγει από μια μικρή κοινωνία, διότι δεν μπορούσε να ζήσει πια στο μικρό τόπο, όντας αδελφός, ο γονιός, μάνα, ενώ ως εγκληματία. Δηλαδή, όλα τούτα εδώ τα πράγματα πρέπει να καταλάβουμε τις λεπτές αποχρώσεις που έχουν. Και όταν είσαι λειτουργός ενημέρωσης, και αυτό το οποίο πολύ ωραία είπες, κάνω ζωντανή μετάδοση, λέει, από τον τόπο του εγκλήματος. Τι ζωντανή μετάδοση? Να το καταλάβω, ρε παιδί. Γιατί εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν σου κρύβω, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Εντάξει, δηλαδή, στα πλάνα. Να δείχνω τα μαγαζιά ή τα site. Το έγκλημα. Μπορούν να τραβήξουν εικόνα αυτό από την αστυνομία, τα περιπολικά. Αυτό, ρε, αλλά ο ήχος είναι το πρόβλημα. Έλα τώρα. Λοιπόν, ποιον έχουμε? Είναι ο Δημήτρης ο Πουλιέζος. Έχουμε μας ποταμό απόψε. Του ζητήσαμε να είναι μαζί. Στην τρίτη ενότητα. Σε ασπρόμαυρη φωτογραφία καλλιτεχνικού τύπου, παρακαλώ πάρα πολύ, για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο. Τόσο γκρίζανε η κατάσταση στο χωριό, αγαπητέ Δημήτρη. Ωραία φωτογραφία. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Δημήτρης ο Πουλιέζος, κυρίες και κύριοι, πρώην αντιδήμαρχος επί σειρά ετών του Δήμου Κερκεραίων και επίσης πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ για ένα μεγάλο διάστημα. Και τον έχω αναφέρει πολλές φορές και γιατί επί αντιδημαρχίας. Τον θυμόμαστε και για τα καλά και για τα άσχημα πάντως. Να μην έχει παράπονο. Στο ποτάμι του ποταμού έγιναν δημαρχία Χρύσανδου Σαλή. Έγιναν μία σειρά από έργα, ήταν εκεί οι εξέδρες, οι οποίες μετά οι επόμενες δημοτικές αρχές εγκατέλειψαν. Δηλαδή, τι μιλάμε? Μιλάμε για έργα απλή συντήρηση. Δηλαδή, να περνάς κάθε χρόνο με ένα βερνίκι ξύλου το ξύλο. Να μην το αφήσει να διαβρώσει υγρασία και τα λοιπά. Πληγή του τόπου, αυτή τη φορά στο ιστορικό προάστιο. Ωραία, είναι ένα ιστορικό. Να σου πω κάτι. Είναι, γιατί δεν λες το τελευταίο? Ποιο? Αυτό το έργο που πήγε να γίνει στο ποτάμι, στη γέφυρα. Εννοείς τη γέφυρα του ποτάμου. Η εκτροπή του Αχελώου. Ναι. Πήγε να γίνει η εκτροπή του Αχελώου. Α, κάναμε και ένα φράγμα. Ήταν στη λαϊκή. Να εκτρέφουμε και πέστροφες. Ήταν στη λαϊκή συνέλευση. Λες, ρε Κυριακό. Αλλά τι να σου πω τώρα. Άσε με, γιατί είμαι στα χάλια μου. Χέλια έχει, πάντως τα έχω δει. Και πάπιες έχει το ποτάμι. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν, κύριε Πουλιέζη. Να τον αφήσουμε να μιλήσουμε. Πάλι και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ήσασταν εκεί στην Λαϊκή Συνέλευση, είδαμε και το βίντεο που μιλήσατε. Και για να είναι εκεί και η Κράτσα και οι αντιπεριφερειάρχες, και μάλλον έχουν σφίξει τα πράγματα. Ακριβώς. Για το πολιτικό προσωπικό και κόσμος της νήσου ταύτης και όχι κόσμος, μόνο. Και κόσμος, και ο κόσμος. Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα, τα οποία οδήγησαν τους κατοίκους σε μια σημαντική συμμετοχή σε αυτή τη Λαϊκή Συνέλευση. Και στο πρακτέο, τι πιστεύετε ότι εκεί πρέπει να γίνει? Παραδείγματος χάρη το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα, όπου πηγαίνουν τα παιδιά. Κύριε Ζηνιάτη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με το ποτάμι. Ναι. Και τη γέφυρα βέβαια, γιατί τα θεωρώ δύο πολύ σημαντικά δώστε μας θέματα. Δώστε λίγο ήχο, οποία... πλατό, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ελάτε. Συνεχίστε. Ναι, συναλώσεις. Τα οποία έρχονται από πολύ παλιά και τα οποία δυστυχώς ακόμη υπάρχουν και από ό,τι βλέπω, μακάρι να διαψευστώ, θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Καταρχήν το ποτάμι, όπως και εσείς αναφέρατε προηγουμένως, είχε αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα επί Δημαρχία Σαρλή και δικής μου προεδρίας στην ΑΝΕΡΚ. Είχαμε κατορθώσει τότε, είχαμε βρει ένα πρόγραμμα κοινοτικό, είχαμε αντλήσει πόρους και είχαμε κάνει παρεμβάσεις στο ποτάμι.
Καταρχήν είχαμε στηρίξει τις όχθες σε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του. Είχαμε ηλεκτροφωτίσει το ποτάμι. Είχαμε δημιουργήσει εξέδρες με μπαγκάκια. Είχαμε φέρει μέχρι και κύκνους και υπήρχε πραγματικά, ήταν μια όαση στην οποία βρίσκανε καταφύγιο. Ήταν όαση και έγινε κόλαση όμως, Δημήτρη, γιατί δεν υπήρχε συνέχεια, δεν υπήρχε follow-up, δεν τα συντηρήσατε ούτε εσείς ούτε οι επόμενοι. Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Τα εγκαταλείψατε, η μπάντου που λένε στο νησί. Ακούστε να δείτε, νομίζω ότι η κάθε δημοτική αρχή, ό,τι καλό είχε γίνει από την προηγούμενη, έχει υποχρεώσει να το υποστηρίξει και να το δει. Δεν το συνηθίζουμε σε αυτό το νησί. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στη συνέχεια. Δεν έγινε στη συνέχεια. Και το ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε τότε σιγά σιγά είχε αρχίσει να τονεί. Έτσι λοιπόν έχουμε γυρίσει στο παρελθόν. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι υπήρχε σημαντική παρέμβαση καθαρισμού ουσιαστικού στο ποτάμι και εσωτερικού καθαρισμού και εξωτερικού. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε 4 φορές το χρόνο παρέμβαση στην χλωρίδα του ποταμού. Όχι να έρχεται ένα μηχάνημα και να κόβει τα καλάμια από τη ρίζα. Υπήρχε στοχευμένη παρέμβαση, προσεγμένη. Υπήρχε σχεδία η οποία διέσχιζε ολόκληρο το ποτάμι και ό,τι υλικά ξένα υπήρχαν μέσα να τα απομάκρυνε. Δηλαδή γινόταν μια ουσιαστική δουλειά. Αυτά όλα σήμερα έχουν εκλείψει και μας λείπουν. Εδώ στην περιφέρεια του ποταμού, διότι ξέρετε και εγώ είμαι γέννημα θρέμα της περιοχής. Εδώ γεννήθηκα, εδώ συνεχίζω και κατοικώ και ζω. Είναι λοιπόν η σημερινή κατάσταση απαράδεκτη, μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Αλλά συγχρόνως είναι και επικίνδυνη, διότι ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε κι εσείς μεγάλη εμπειρία, ο κύριος Ζηνιάτης περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο νομίζω. Μην του το λέτε αυτό και μελαγχολεί. Όχι, λέω στο ποτάμι του ποταμού, ε. Ξέρει τι λέει ο κύριος Κούλης. Λοιπόν, αφού μας βουτούσατε για το σταυρό. Βέβαια, κοιτάξτε το ποτάμι, σας πληροφορώ, είχε άμμο κάποτε. Ναι. Και στο σημείο της γέφυρας ήταν πάνω από 5-6 μέτρα βάθος. Αυτή ήταν η κατάσταση στο ποτάμι. Όμως έχουμε και το θέμα της γέφυρας, κύριε Ζηνιάτη. Η γέφυρα είναι πολύ παλιά του ποταμού. Είχε ξεκινήσει λοιπόν μια προσπάθεια τότε να η γέφυρα αυτή να αντικατασταθεί. Δυστυχώς υπήρξαν ο πρώτος ο οποίος ενστερνίστηκε αυτή την ιδέα και χρηματοδότησε το έργο ήταν ο αείμνηστος πρέον Γιώργος Δρής, ο οποίος ήθελε και αυτός να πραγματικά να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είχαμε με τη γέφυρά μας. Μιλάμε τώρα επί εποχής νομαρχίας Παγκράτη, πριν ακόμα γίνει πριν ακόμα συσταθεί η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τότε λοιπόν πρέπει να πω ότι το έργο οι μελέτες προχωρούσαν, όμως υπήρχε η άρνηση της αρχαιολογίας, η οποία ταλαιπώρησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες της νομαρχίας και δεν έδινε άδεια προκειμένου να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη γέφυρα. Δυστυχώς τελικά δεν μπορούσε να γίνει αυτό και ως εκ τούτου επελέγει η λύση να στηριχθεί η φυστάμενη γέφυρα. Καταργήθηκε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ήρθε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Σπύρου έτρεξε το έργο, έφτασε στο σημείο να το δημοπρατήσει και να γίνει ανάθεση σε εργολάβο. Εγώ θεώρησα τότε ότι είχαμε φτάσει στο τέλος και περίμενα την υλοποίηση αυτού του έργου. Απήλθε ο κύριος Σπύρου και ήρθε ο κύριος Γαλιατσάτος, ο οποίος σε ολόκληρη τη θητεία του δυστυχώς δεν έδειξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον ούτε για το ποτάμι ούτε για τη γέφυρα. Λίγους μήνες πριν τις περιφερειακές εκλογές σκέφτηκε ότι πρέπει να υλοποιήσει το έργο. Αν είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι θα σας πω, κύριε Ζηνιάτη και κύριε Μάνεση, ίσως να το αξίζουμε. Οκτώβριο μήνα προς τα τέλη Οκτωβρίου, να κάνουμε έργα στο ποτάμι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όταν αρχίζει και κατεβάζει νερά, σηκώνεται η στάθμη και κατεβάζει νερά. Προφανέστατα. Περιγελούσε λοιπόν και την περιφέρεια και τους τεχνικούς που ήρθαν με πρωτοβρόχια να κάνουν έργα στο ποτάμι. Τώρα πρέπει να, ένας εργολάβος κανονικά, τώρα πρέπει να ξεκινήσει, όταν έχει κατέβει η στάθμη και έχει δυνατότητα να κάνει παρέμβαση. Θέλω να το λέω αυτό που λέτε, δηλαδή το καλοκαίρι η στάθμη κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά. Σύμφωνα. Οπότε η οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εν πάση περιπτώσει έφυγε ο κ. Καλιατσάτος με αυτά τα οποία μας άφησε, έφερε τον εργολάβο, έκανε κάποιες ανοησίες μέσα στο ποτάμι που όλοι απορούσαν τι θέλει να κάνει αυτός με ο άνθρωπος. Με αυτές οι ανοησίες, Δημήτρη, μελετήθηκαν όμως, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το πούμε γι' αυτό. Δεν τις έκανε ο Γαλιατσάτος, τις έκαναν οι υπηρεσίες του. Φυσικά και είχαν μελετηθεί και ξέρετε κάτι. Εγώ λέει ότι ήταν ανοησίες η παρέμβαση μέσα. Εγώ στη Λαϊκή Συνέλευση είπα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και στην κυρία Περιφερειάρχη αποδόθηκαν ευθύνες. Αποδόθηκαν ευθύνες εις αυτούς οι οποίοι μελέτησαν το έργο. Αποδόθηκαν ευθύνες στον εργολάβο, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε ιδέα από τέτοιου είδους έργα και τελικώς εγκατέλειψε το έργο και δεν πλήρωσε μία ρήτρα ποινική. Έχουμε και άλλα επεισόδια στη σειρά. Αυτό το οποίο λέτε, κύριε Πουγγιέζο, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, μην όμως εξαντλήσουμε τον χρόνο για το ποτάμι. Γιατί έχουμε και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα είναι αύριο, μαζί. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, δεν τον έχουμε. Ναι. Λέω το εξής. Θα είναι ο κύριος Καδαράκης αύριο να δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Διότι εάν μια πόλη ευρωπαϊκή είχε μέσα στον ιστό της, γιατί σήμερα ο ποταμός είναι κομμάτι του ιστού. Του αρχιτεκτονικού ιστού της πόλης. Η πόλη μεγάλωσε. Κανάλια, Αλεπού έχουν γίνει ένα με την πόλη της Κέρκυρας. Να έχει ένα ποτάμι χειμώνα καλοκαίρι σε ένα νησί θα ήταν ατραξιόν. Εκτός όμως από ένα ποτάμι, μια γέφυρα, ναι. Αυτό το χωριό στραγγαλίζεται από την κυκλοφορία. Και έχω την εντύπωση. Όμως αυτή τη στιγμή ένα ολόκληρο χωριό με 4.000 και πλέον κατοίκους σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την πόλη δεν έχει συγκοινωνία. Εξαιτίας της γέφυρας. Υπάρχουν εγριούλες οι οποίες παρακαλάνε να επανέλθει η κοινωνία. Διότι τους έχει αποκλειστεί. Εκείνο το σενάριο να κάνουμε την πόλη της Κέρκυρας. Εναλλακτικά για την κυκλοφορία των οχημάτων μια διπλανή σιδερένια. Κοιτάξτε δεν τώρα, είχε προχωρήσει. Φτάσαμε, ήταν άτοπο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εναλλακτικές, διότι απέναντι είναι κτίρια. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εδώ και κάποια χρόνια υπήρχαν δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει το θέμα της γέφυρας. Η Περιφερειακή Αρχή η σημερινή θεώρησε ότι πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή να κάνει μελέτες καινούριες. Εμείς εδώ, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, θεωρούμε ότι το έργο δεν είναι τόσο σύνθετο. Αρκεί να είπατε προηγουμένως για εκτροπή. Σας πληροφορώ λοιπόν αγαπητοί φίλοι ότι πράγματι έγινε εκτροπή στο ποτάμι την δεκαετία του 1970 όταν κατασκευάστηκε η γέφυρα στην Εθνική Παλιοκαστρίτσας. Το 1970 και 40 χρόνια μετά η περιφέρεια και οι υπηρεσίες της χρειάζονται ειδικό σύμβουλο για να κάνουν μια αποστράγγιση στη βάση της γέφυρας. Και εγώ λοιπόν που είμαι οικονομολόγος και όχι μηχανικός θυμάμαι από το παρελθόν ότι τέτοιου είδους προβλήματα λύθηκαν με δύο κάθετα αναχώματα στο ποτάμι, περίοδο θερινή που υπήρχε χαμηλή στάθμη του νερού και αποστραγγίστηκε η βάση της παρακάτω γέφυρας. Έχουν λοιπόν κάνει λόγω απειρίας πιστεύω, λόγω απειρίας, ένα πρόβλημα απλό. Το έχουν κάνει σύνθετο. Εγώ ζήτησα να μιλήσω ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας που ήταν παρόντες. Παρόν. Δεν άκουσα όμως να πει κάτι. Δεν έβγαλε άχνα ο άνθρωπος μέσα στη συνέλευση. Επίσης είδα ότι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι εμείς προσπαθούμε. Το πότε θα λυθεί το πρόβλημα δεν μπορούμε να σας το πούμε. Δεν είναι απαντήσεις αυτές να τα οριοθετήσουμε. Δημήτρη, να τα οριοθετήσουμε τα πράγματα. Έτσι για να καταλάβουν και οι κάτοικοι του ποταμού για το τι ακριβώς μιλάμε, τι διεκδικείτε εσείς οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας που δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία. Δηλαδή όλοι όσοι αύριο θα πάνε να πούνε το ίστατο χέρι στον Γιώργο Τοδρή θα περάσουν από τη γέφυρα του ποταμού και θα ζήσουν το μποτιλιάρισμα, τη δυσκολία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τον κίνδυνο. Μη σας φανεί και τον κίνδυνο. Και τον κίνδυνο. Και τον κίνδυνο. Και τον κίνδυνο. Και δεν είναι μονάχα περνώντας τη γέφυρα, αλλά αν θέλεις να έρθεις από την Εθνική Παλιοκαστρίτσας να κόψεις από τον δρόμο τον Παρόχθιο, και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τοποθετήσεις 5-10 προστατευτικά είναι τόσο δύσκολο. Μα τόσο δύσκολο. Και δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ, αγαπητέ κύριε Πουγγιέζο, πόσο θα στήγιζαν οι 100 σανίδες γιατί η κοιλοδοκή
έχουν παραμείνει και μπορείς να κάνεις μονόσυγο. Ορόντατο μονόσυγο ή δίζυγο. Έτσι, ή και κρίκους, άμα είσαι και πιο μάγκας. Από εκεί και πέρα, το να βάλεις 10 σανίδες, να συνεχίσει να είναι ο πλωτήρας, να δίνει αυτή την ομορφιά εκεί, και αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω την έννοια της εγκατάλειψης, Κυριάκο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αυτά τα πράγματα τώρα, κύριε Πουλιέζο, τους τα είπατε. Τα είπατε στην Κράτσα, τα είπατε στον Ορφανουδάκη, τα είπατε στην Ανδριώτη που ήταν εκεί πέρα. Είπατε ότι ήρθε και ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Τον περιμένουμε να μας κάνει, να μας δώσει και μια. Σου δω, κάνει τη μελέτη για το κάτω. Ακόμα την περιμένω. Τη μελέτη, πώς τον είπαμε. Το έργο εκεί ολοκληρώθηκε. Το γεφύρι. Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο. Όπως το θυμάσαι. Α, έτσι. Εντάξει, ωραία. Γιατί ξέρει από τράφους εκεί πέρα ήδη. Αντιπλημμυρικό. Αντιπλημμυρικό γεφύρι όμως. Όχι έργο. Κύριε Ζνιάτη, το γεφύρι της πλάκας το γνωρίζετε. Ναι, βέβαια. Γνωρίζετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο. Όμως το γεφύρι αυτό αποκαταστάθηκε μέσα σε 3 χρόνια. Λοιπόν, και το γεφύρι του ποταμού δεν μπορεί, έχουν περάσει 25 χρόνια και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αγαπητέ και ακολουθεί και τα ίδια προβλήματα. Αγαπητέ μου κύριε Πουλιέζο, και δεν μπορώ να καταλάβω και το εξής. Διότι σήμερα έχουμε δομημένο περιβάλλον και η παρέμβαση δεν είναι εύκολη. Ο κεντρικός δρόμος μετά τη γέφυρα. Πάμε, έχει ένα σχολικό κέντρο. Και καλά λέει προχθές που μας έλεγε ο Αλέκος ο Αλαμάνος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ένα πεζοδρόμιο, ρε παιδιά. Δηλαδή να οριοθετηθεί αυτά τα παιδιά. Τι τα όμβρια με τις χάρες. Ακριβώς. Πλημμύρες το χειμώνα. Δηλαδή, μιλάμε με τις γαλότσες τα παιδιά. Δηλαδή. Επειδή εσείς έχετε χρηματίσει αντιδήμαρχος. Ναι, βεβαίως. Και είστε και μάχη με την κοινωνία. Μιλάμε για έργα. Το αποχετευτικό αξίας καλύπτει τον ποταμό. Να τα λέμε ένα-ένα. Μιλάει τώρα ο κ. Ζινιάτης για τα πεζοδρόμια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο πλέον να αργούν πεζοδρόμια. Η λύση η οποία προτάθηκε από την κυρία Ανδριώτη, από την Αντιπεριφερειάρχη, τη θεωρώ υλοποιήσιμη. Μονοδρόμηση. Ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση είναι να τοποθετηθούν σκάρες στα χαντάκια και οι σκάρες αυτές να είναι προσβάσιμες από τους πεζούς. Δηλαδή να είναι ένα είδος, ας το πούμε, πεζοδρομίου, αλλά όχι χτιστό πεζοδρόμιο. Ναι. Ώστε να μπορούν από τις χάρες να περνάνε οι πεζοί, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα. Εντάξει τώρα, δεν το λέτε για πεζοδρόμιο να πατάνε στις χάρες οι πεζοί. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά αν το κλείσετε εκεί πέρα, θα τα σπάσει όλα μια πλημμύρα. Όχι, όχι. Αν οι χάρες είναι σωστές, δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, διότι είναι, ο δρόμος είναι στενός. Δεν μπορούν, εάν τοποθετηθούν πεζοδρόμια, καταρχήν που θα κλείσουν τα χαντάκια και θα έχουμε ένα πρόβλημα που το ξανά είχαμε στο παρελθόν, γιατί είχαμε πεζοδρόμια στο παρελθόν. Τα οποία όμως τα σπάσαμε διότι δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν μπορεί να επαναληφθεί λοιπόν αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι ώστε και τα νερά να φεύγουν και ο πεζός το να βρίσκει έναν τρόπο να κυκλοφορήσει. Κύριε Πουλιέζο, το ενδεχόμενο της μονοδρόμησης. Το ενδεχόμενο της μονοδρόμησης αφορά το ιστορικό κέντρο του ποταμού. Μόνο εκεί μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ενός περιφερειακού δρόμου. Έτσι. Υπάρχει μια μικρή υποδομή η οποία μπορεί να εξελιχθεί, να μελετηθεί και να εξελιχθεί ώστε να υπάρξει περιφερειακός δρόμος, να παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο του ποταμού και έτσι τουλάχιστον στο ιστορικό κέντρο θα έχουμε μονοδρόμηση και θα διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Το υπόλοιπο βέβαια μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια φανάρια, το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Τώρα, επομένως λέμε. Η ουσία είναι. Η ουσία είναι μολύβι και χαρτί. Η ουσία και μια είναι απλή ότι λογική στη διαχείριση προβλημάτων που δεν χρειάζονται να είναι σύνθετα. Δηλαδή, το να βάλει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων 10 μπάρες στον παρόχθιο δρόμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχει κόστος. Έτσι. Το να πάνε 30 σκάρες πάνω από τα χαντάκια δεν έχει κόστος. Να μελετηθεί όμως η γέφυρα. Έχει. Και να χαραχθεί αυτός ο περιφερειακός. Ναι. Αυτή η γέφυρα το να μελετηθεί δεν έχει μελετηθεί. Εσείς λέγατε ότι υπάρχουν. Αυτό λέω, λέω ότι πώς πάει για μεσημέρι. Τώρα θα μελετηθεί καλύτερα από τη νέα περιφερειακή αρχή. Δεν είχαμε δημοκρασία όταν δεν είχαμε μελέτη. Αυτό δεν γίνεται. Μελέτη υπήρχε. Άρα λοιπόν ελλείψεις υπήρχαν. Εάν σήμερα δεν υπάρχει εμπειρία, ας γυρίσουμε στο παρελθόν. Παρεμπιπτόντως. Δούνε τις εμπειρίες του παρελθόν. Δεν λέτε εκεί στην περιφέρεια να πάει να κάνει και έναν έλεγχο στη γέφυρα παρακάτω στις Αλικές, αυτή που φτιάχτηκε το 70, γιατί έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται συντήρηση και πρέπει να την ελέγξουν. Μην συμβεί στο μέλλον κανένα πρόοπτο και κοπεί κερκίδα στα δύο.
Επίσης, κύριε Νιάντη, δεν ξέρω, σας τρώω και τον χρόνο βέβαια, αλλά δεν βγαίνω και πολύ τακτικά πλέον. Δικό σας είναι και να αφιερώσουμε μερικές εκπομπές για τον ποταμό, γιατί αξίζει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όμως, έχει και ψήφους στο χωριό. Έχει και ψήφους. 4.000 ψήφοι είναι αυτοί. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η γέφυρα εξακολουθεί και είναι επικίνδυνη. Κανονικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθόλου. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι κακό, διότι σοβαρό, τότε αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη και είχαν στο παρελθόν την ευθύνη θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Θα τη χρεωθούν στο ακέραιο. Θέλω να πω ότι η δική μας μέχρι τότε α συζητήσουμε όπως κάνουμε πάντα τη βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι, λέω λοιπόν ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή τη σημερινή, που την ευχαριστούμε που ήρθε στον ποταμό και μας άκουσε, έτσι, να προχωρήσει με ταχύτητα και να δοθεί λύση. Προσωρινά βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της συγκοινωνίας. Η πρόταση δική μου ήταν να χρηματοδοτηθεί το ΚΤΕΛ προκειμένου να... ή μια ιδιωτική εταιρεία. Να μπει ένα μικρό μίνι μπας, το οποίο θα κάνει αυτή την διαδρομή μέχρι και τη γέφυρα, από την πόλη μέχρι τη γέφυρα, για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του κάτω μέρους του νέου ποταμού δηλαδή. Μάλιστα. Διότι είναι απαράδεκτο, επαναλαμβάνω, επί 2,5 χρόνια να μην υπάρχει συγκοινωνία. Ναι. Για 2.000 κατοίκους, που είναι ο μισός ποταμός. Καλό βράδυ κύριε Πουγγέλη. Ευχαριστούμε. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Λυγή μας χαρά. Και αύριο θα ασχοληθούμε και... Νομίζω ότι αύριο έχουμε ραντεβού με τον κύριο Καραταράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του εξοραϊστικού κοινού του συλλόγου. Του ζητούμε συγγνώμη, αλλά ναι, για να, όχι, να... θα τα πούμε καλύτερα αύριο, θα έχει περισσότερο χρόνο. Και στη διαδοχή του χρόνου τον κύριο Ορφανοδάκη, Γαστεράτος δεν λέγεται ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Να τον ρωτήσουμε τον κύριο Γαστεράτο, να μας πει οι τεχνικές υπηρεσίες σε αυτά που επισημαίνει ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στις τεχνικές υπηρεσίες, πώς τα βλέπουν, πώς τα αντιλαμβάνονται. Τρεις διαδοχικές. Περιφερειακές αρχές. Ναι, αλλά ο Σπύρο άφησε πίσω ένα διαγωνισμό ολοκληρό. Triple zero. Με συγχωρείς, αλλά ο Σπύρο τι φταίει σε αυτό. Σου λέω ότι εγώ το μελέτησα. Πώς το μελέτησες. Πώς το μελέτησες. Το μελέτησε σωστά η διοίκηση Σπύρου. Βρε Κυριάκο μου, βγήκε διαγωνισμός. Συγγνώμη, η διοίκηση Σπύρου μελετάει. Η διοίκηση Σπύρου απευθύνεται. Υπογράφει μελέτες. Ωραία. Τις υπογράφει ποιος. Η υπηρεσία. Ωραία. Η υπηρεσία λοιπόν του είπε, έδωσε. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν πήγε καλά η εξέλιξη του έργου, αν και ήταν σωστή η μελέτη, και αυτό το έργο λάβος. Και γιατί στα 5 χρόνια δεν τη διόρθωσε τη μελέτη. Όταν παίρνεις ένα έργο, Κυριακό. Άμα είναι έτοιμη η μελέτη και είναι εγκεκριμένη, βρίσκεις τα χρήματα. Και όταν πας να κάνεις το έργο, βρίσκεσαι μπροστά στα εμπόδια. Δηλαδή, θες να πεις ότι η μελέτη ήταν. Άψογη. Δεν λέω ότι. Τελευταίο εργολάβος. Μισό λεπτό. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Μελέτη. Λέω ότι όταν. Δεκαετία. Βρε Κυριακό, τις τεχνικές υπηρεσίες δεν το δημοπράξεις. Αν είναι μελέτη που παίζει 15 χρόνια μέχρι να γίνει το έργο, όταν πας να το κάνεις, θα σου βγει άσχετη και μελέτη. Γιατί δεν το διόρθωσε ο ευφυής μηχανικός Γαλατσάτος. Άρα αυτό ο Γαλατσάτος. Και οι υπόλοιποι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και η κράτησα θα τους φτιάξει τη γέφυρα. Λοιπόν, ικανοποιήθηκες. Πάμε. Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.